Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου και θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 346 νέα κρούσματα κορονοϊού, 8 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες. Δεκάδες σχολεία υποκατάληψη, μετά εμποδίων συνεχίζεται η φετινή σχολική χρονιά. Απέραντο σκουπιδότοπος η περιοχή των σφαγείων. Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο η Τσιμισκή και η Νίκης, λένε οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Με τεμποδίων ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά στην Ελλάδα, αφού μόλις τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων αυτά κλείνουν για ακόμη μία φορά. Στα σχολεία που δεν λειτουργούν λόγω εντοπισμού κρουσμάτων κορονοϊού, προστίθενται αυτά που βρίσκονται υποκατάληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των καταλήψεων σε όλη τη χώρα έχει ξεπεράσει τις 100 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναπεριοχή διαφέρουν τα αιτήματα. Καταλήψεις σε 35 σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών προβάλλει ως αιτήματα το όριο των 15 μαθητών ένα τμήμα, άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών και μονίμου προσωπικού καθαριότητας, καθώς και κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων. Αύριο το πρωί στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μαθητών στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ θα ακολουθήσει πορεία. Επίσκεψη στα σχολεία που τελούν υποκατάληψη πραγματοποίησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης. Η Βόρεια Ελλάδα κρατά τα σκύπτρα των καταλήψεων σε όλη τη χώρα. Στο σχολικό συγκρότημα του πρώτου και δεύτερου ΕΠΑΛ Σταυρούπολη, το οποίο βρίσκεται υποκατάληψη, βρέθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης, προκειμένου να μιλήσει με τους μαθητές. Βασικό αίτημα των μαθητών είναι να υπάρχουν μικρότερα τμήματα. Μετά τη συζήτηση που είχε μαζί τους, προέκυψε πως τα σχολεία που άνοιξαν την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουν εκλέξει ακόμα 15 μελοί. Ο κ. Κόπτσης τους συμβούλεψε να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση για να ακουστούν καλύτερα τα αιτήματά τους και σύμφωνα με τον ίδιο του είπαν πως αύριο τα δύο ΕΠΑΛ θα ανοίξουν. Απέναντι του ανθρώπου που του ακούνε με διάλογο και σύνεση, μπορούν να βρούμε λύσει. Καθίσαμε να μιλήσαμε μια ώρα περίπου με τα παιδιά, δεν έχουν 15 μελή. Του ζήτησαν να βγουν στι τάξει και κάποια προβλήματα του να λύσουμε, να δρομολογήσουμε λύσει. Φτάνει να έχουμε απέναντι μα ανθρώπου που μπορούν να μιλήσουν. Μπήκαν αυτή τη στιγμή μέσα, γιατί με πολύ ευχάριστο που το ακούν, μπήκαν μέσα να συζητήσουν. Προσχέθηκα ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο μπορεί να ξεκινήσουν τα μαθήματα, να κάνουν τα 15 μελή τους και θα έρθουν μέσα την εβδομάδα να ξανασυναντηθούμε για να δρομολογήσουμε λύσεις στα κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι η κουλτούρα έχει πολύ σοβαρά χαρακτηριστικά που δεν αλλάζουν μια στιγμή στην άλλη. Θεωρώ όμως την υπομονή να το αλλάξουμε γιατί θέλω μια εκπαίδευση που διαπλάτει χαρακτήρες και όχι μόνο ένα γνωσιοκρατικό σχολείο. Με βασικά αιτήματα, τον αριθμό των μαθητών και τις μάσκες, τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη στη Θεσσαλονίκη ξεπέρασαν τα 30. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης τόνισε ότι πράγματι το στεγαστικό είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Ανέφερε όμως πως εξετάζονται συνεχώς λύσεις. Ο αριθμός είναι ο προβλεπόμενος. Όντως κάποια παιδιά, κάποια τμήματα μπορούν να έχουν 25-26 άτομα και αυτό ακόμη εγώ τους προσχέθηκα. Εάν μπορούμε να το διευθύνσουμε στη σχολική μονάδα σε επίπεδο διάκρισης και αυτό σε κάποιες τιμές θα τα καταφέρουμε, σε κάποια τμήματα, ακόμη να σπάσουμε το μαθητικό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι το στεγαστικό πρόβλημα και το μαθητικό στην περιοχή αυτή είναι οξύτητο, είναι δεκαετιών. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει να κατανοήσουν τα παιδιά που βρισκόμαστε, αλλά σίγουρα να κάνουμε και εμείς κάποιες πολύ συνομιλίες. Είναι ένα καλό βήμα πρώτο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τις επόμενες μέρες στα πολύ μεγάλα τουλάχιστον σχολεία, γιατί είναι αρκετά τα σχολεία για να μην τρέξουμε σε όλα τα σχολεία. Θεωρώ ότι με σύνεση, με υπομονή, θα αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα, να φτιάξουμε το σχολείο που θέλουμε. Περισσότερες από 100 καταλήψεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σχολεία όλης της Ελλάδας από μαθητές που αρνούνται να φορέσουν μάσκα, ενώ έχουν προσθέσει και άλλα αιτήματα στο διεκδικητικό τους πλαίσιο, όπως η κάλυψη των κενών στα σχολεία και τα μικρότερα τμήματα. Οι περισσότερες καταλήψεις εντοπίζονται στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα, τη Μαγνησία, την Έτωλο Ακαρνανία, την Ηλία και την Καβάλα. Τα αιτήματα των μαθητών είναι να μην φορούν μάσκα, να έχουν λιγότερους μαθητές οι αίθουσες, αλλά και να καθαρίζονται καλά τα σχολεία τους. Ας δούμε τι εικόνα έχει ο συνάδελφος του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Θανάσης Μιλωνάς. Θανάση, καλησπέρα. Είσαι συνέχεια στο ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες. Έχεις επισκεφτεί αρκετά σχολεία. Καταρχάς, δεν έχουμε θέματα ζημιών, τουλάχιστον κάτι ιδιαίτερο σε πρώτη φάση, έτσι. Καλησπέρα, Σάκη. Για να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τίτλο «Επιδημία καταλήψεων» τις τελευταίες δύο ημέρες. Ναι. Σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, κάποια ξεκίνησαν εχθές, κάποια άλλα προστέθηκαν σήμερα. Μιλάμε κατά κύριο λόγο για γυμνάσια Λύκεια
και Παλσάκη. Τα βασικά αιτήματα τα ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Εγώ ήθελα να σου πω ότι ένας κοινός παρονομαστής, τουλάχιστον στα σχολεία που εγώ πήγα, είναι ότι τα παιδιά είτε γυμνασίου είτε λυκείου είναι κυρίως παιδιά της τρίτης τάξης που κρατούσαν τις καταλήψεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μαζική συμμετοχή. Δηλαδή σε κάθε σχολείο ήταν μια ομάδα 5-10 το πολύ παιδιών, τα οποία βρισκόταν μέσα στην κατάληψη, είχαν κλείσει το σχολείο είτε από χθες είτε από σήμερα. Ενώ ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποφάσεις για τις καταλήψεις πάρθηκαν ουσιαστικά από μια μερίδα παιδιών, καθώς τα 15 μελή δεν έχουν ακόμα συσταθεί, δεν έχουν γίνει εκλογές, προκειμένου να αναδειχθούν τα όργανα των μαθητών και οι κύριοι εκπρόσωποι του. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης εν προκειμένου. Έτσι, από τη στιγμή που δεν έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες, είναι ζήτημα. Ακριβώς, βέβαια, όπως έλεγαν και τα παιδιά και τι θα έλεγαν κιόλας, η κατάληψη γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των συμμαθητών. Ήταν όμως χαρακτηριστικό οι μικρές αυτές ομάδες μέσα στα σχολεία, και όσο περνούσε μάλιστα η ώρα από το πρωί προς το μεσημέρι, μπορεί το πρωί να υπήρχαν κάποια περισσότερα παιδιά που είτε θα έπαιζαν μέσα στο σχολείο είτε θα έμεναν στην αυλή. Όσο προχωρούσε η μέρα όμως το μεσημέρι, τόσο στα σχολεία έμειναν πραγματικά πολύ λίγα έως ελάχιστα παιδιά για να κρατούν την κατάληψη. Πάντως το θέμα στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, το κεντρικό θέμα, δεν είναι η μη χρήση μάσκας. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιο παιδί. Κυρίως εντοπίζεται όλη αυτή η κινητοποίηση στο ότι δεν μπορούν να είναι πολλοί μέσα στην τάξη. Δηλαδή αυτό το 15 ανατάξη είναι το βασικό αίτημα, έτσι. Φυσικά, Σάκη, αυτό είναι το βασικό τους αίτημα. Αναφέρουν ότι τα περισσότερα τμήματα αποτελούνται τουλάχιστον από 25 μαθητές. Από 22, 23, 25, συνάντησα μάλιστα και κάποιοι που μου είπαν το τμήμα έχει και 27, χωρίς να υπάρχουν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, τα θρανία να είναι τοποθετημένα όπως ήταν πάντα, καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για να είναι από. Δεν μεγάλωσαν ξαφνικά οι τάξεις των σχολείων μας. Προφανώς, προφανώς. Επίσης, να σου πω, Σάκη, ότι οι μαθητές των σχολείων δεν έχουν τόσο θέμα με την χρήση της μάσκας. Α, βέβαια, όπως λένε, τους δυσκολεύει, καθώς έτσι όπως είναι οι αίθουσες, πλέον οι θερμοκρασίες δεν έχουν πέσει, η ζέστη κρατάει ακόμα, οπότε σωστό. Όπως λένε, είναι ανυπόφορη συνθήκη μέσα στο μάθημα με τις μάσκες. Φυσικά, μου είπαν τα παιδιά ότι το φιάσκο με τις μεγάλες μάσκες είναι γνωστό, ακόμα δεν έχουν έρθει οι μάσκες με τις νέες προδιαγραφές, ενώ κλείνοντας θα ήθελα να σου πω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσεις, τι γίνεται αν έχεις νεότερα με την μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε στο σχολείο των νέων επιβατών που ήταν υποκατάληψη, μια 14χρονη μαθήτρια. Σάκη, όχι, δεν έχω κάποιο νεότερο. Ναι. Η κοπέλα είχε τραυματιστεί ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Ναι. Και κάτι που σε διέκοψα, ναι. Ναι, θα ήθελα βέβαια κλείνοντας να πω ότι δεν έλειψαν και οι μαθητές στη βόλτα που έκανα το πρωί στα σχολεία, που είναι και αρνητές της μάσκας. Ναι, εντάξει. Και μάλιστα μίλησα μαζί τους και μάλιστα αμφισβητούν και την ύπαρξη της ίδιας της πανδημίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Καλώς. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να φύγουμε από την Θεσσαλονίκη, να πάμε στην Ιμαθία. Ο συνάδελφος ο Βασίλης Σιμόπουλος, έμβολος.gr. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη. Ανάλογη είναι η κατάσταση, όπως περιέγραψε και ο συνάδελφος της Θεσσαλονίκης πριν λίγα λεπτά, και στον Δήμο Αλεξάνδρειας, αλλά και σε ολόκληρο τον νομό Ιμαθίας. Με τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ένα να διαδέχεται το άλλο στην κατάληψη. Σήμερα, καταρχάς, πριν πάμε στα των καταλήψεων, Βασίλη, να σε ρωτήσω, είχατε ένα σχολείο το οποίο δεν λειτουργούσε, υπήρχαν κρούσματα, αν δεν απατώμε, έτσι. Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας δεν έκανε την έναρξή του την προβλεπόμενη μέρα, δηλαδή την προπροηγούμενη Δευτέρα, λόγω κρούσματος κορονοϊού που εντοπίστηκε λίγες μέρες πριν σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο εν λόγω σχολείο, με αποτέλεσμα να πάρει παράταση κατά μια εβδομάδα η έναρξη και ο αγιασμός του. Γεγονός που έγινε χθες και το 7ο Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε κανονικά την λειτουργία του. Για πάμε στον καταλήψεων τώρα.
Πριν πάμε στις καταλήψεις, να κάνουμε μια ακόμη επισήμανση ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ένα ζεύγος δημοτικών σχολείων που συστηγάζονται στον ίδιο χώρο, το δεύτερο και το έκτο δημοτικό σχολείο. Σε αυτά έχουμε πλήρη αποχή των μαθητών. Λόγω της αρνήσεως των γονέων τους να φέρουν μάσκα τα παιδιά τους στο σχολείο, με αποτέλεσμα χθες υπήρξε μια κατάληψη των γονέων στα δημοτικά σχολεία αυτά, μια ειρηνική κατάληψη. Δεν πήγαν καθόλου οι μαθητές. Σήμερα που επισκέφθηκα ο ίδιος στο σχολείο, διαπίστωσα ότι ήταν πλήρης η αποχή των μαθητών. Δεν πήγαν κανένα παιδί, δεν πήγε σχολείο σήμερα. Και δύο δημοτικά είναι εκτός λειτουργίας, γιατί οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Ακριβώς. Εντυπωσιακό. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μιλάμε για το σύνολο. Εσύ έχεις την εικόνα ότι, τέλος πάντων, η πλειοψηφία, ας μην μιλήσουμε για το σύνολο, η πλειοψηφία, στηρίζει η πλειοψηφία αυτή την κινητοποίηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων της περιοχής του Αγίου Γεωργίου εντός της πόλης Αλεξάνδρειας είναι κατά της χρήσης μάσκας από τα παιδιά τους εντός του σχολικού χώρου. Ναι. Δεν απαρνούνται, δεν αποποιούνται εντελώς τη χρήση της μάσκας. Απλώς ισχυρίζονται ότι η μάσκα σε παιδιά τόσο μικρής ηλικίας προκαλεί επιπλέον προβλήματα. Ναι. Και το ρεπορτάζ σου τι λέει, ότι θα παραμείνουν σε αυτή τη στάση, δεν θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο? Γίνονται διαβουλεύσεις σε καθημερινής βάσης, τόσο με τους εκπαιδευτικούς, Σάκη, όσο και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ημαθίας, αλλά και με την εισαγγελία ημαθίας. Το παρακολουθώ, ομολογώ, μέρα προς μέρα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, αν υπάρχει νεότερο, να μας ενημερώσει. Ναι, είναι εικόνα. Ναι. Εμείς να υπενθυμίσουμε στους γονείς, εγώ τουλάχιστον να υπενθυμίσω στους γονείς, ότι η εκπαίδευση στα πρώτα 9 χρόνια είναι υποχρεωτική. Συνέχισε, σε διέκοψα. Σίγουρα, οπωσδήποτε, και οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα παιδιά τους θέλουν να πάνε σχολείο, απλώς φοβούνται κυρίως για την υγεία τους από πλευράς αναπνευστικών προβλημάτων. Και υπόλοιποι παιδιά έχουμε, Βασίλη. Και εμείς τα αγαπάμε τα παιδιά μας. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα, να περάσουμε σε βαθμίδα εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα σχολεία, δηλαδή γυμνάσια και λύκεια της περιοχής μας, ομολογώ ότι μετά από 2 μέρες από την έναρξη των σχολείων ξεκίνησαν και εδώ οι καταλήψεις. Διαδοχικά, στην αρχή ξεκίνησαν τα γυμνάσια τις πρώτες μέρες. Σήμερα τη σκητάλη πήραν τα λύκεια. Επισκεφθήκαμε τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο λύκειο Αλεξάνδρειας, αλλά και περιφερειακά λύκεια, όπως αυτό των γυμνάσια και λύκεια, όπως αυτό των Τρικάλων, αλλά και της Μελίκης ημαθίας, όπου οι μαθητές των λυκείων πραγματοποιούν τις καταλήψεις τους με τα αιτήματα που είναι γνωστά πάνω κάτω. Σάκη, έτσι αναφέρουν ότι υπάρχει συνωστισμός μαθητών, μεγάλος αριθμός μαθητών εντός των αιθουσών. Σε πολλά σχολεία έχουν δίκιο τα παιδιά, έτσι, να μην το συζητάμε. Υπάρχουν τάξεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι τάξεις. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, αλλά όχι τάξεις σχολείου. Και εκεί, όταν υπάρχουν πολλοί μαθητές μέσα, προφανώς τεινάζουν όλη την προσπάθεια στον αέρα. Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης. Όπως και αυτό για τις καθαρίστριες που επικαλούνται. Να μην μείνουμε μόνο στη χρήση της μάσκας και των αποστάσεων. Mm-hmm. Χρειάζεται οπωσδήποτε οι καθαρίστριες να γίνουν πλήρως απασχόλησης και μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν, ούτως ώστε να μπορούν να καθαρίζουν καλύτερα τις πολλές και μεγάλες αίθουσες σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας είναι από το Λύκειο Μελίκης, όπου είναι ένα σκληροπυρηνικό λύκειο. Τελευταίες μέρες πραγματοποιούνται κάθε μέρα καταλήψεις και εντύπωση μας έκανε η γελιογραφία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Κεραμέως, που απεικονίζεται ως τσιρλίντερ. Τα παιδιά την έχουν με τη μορφή αυτή και άλλες παρόμοιες παραστάσεις του ιού πάνω σε σκίτσο. Τι να κάνουμε, υπάρχει και η εύθυμη πλευρά του θέματος. Ωραία, έτσι είναι. Έτσι. Προφανώς. Βασίλη, περιμένουμε νεότερα από την ημαθία. Είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εγώ, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων με έδρα την περιοχή των Σφαγείων στη Θεσσαλονίκη προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί. Η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο με κάθε λογής απορρίμματα και μπάζα, χωρίς κανείς, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι από τον Δήμο, να δίνει σημασία. Η κατάσταση είναι τραγική. Η κατάσταση του οδοστρώματος παραπέμπει τριτοκοσμικά. Εδώ είναι χρόνια αυτή η κατάσταση, δεν είναι τωρινή. Είναι πάνω από 15 χρόνια. Από τότε που φύγανε τα βρυσοδεψία είναι τελείως εγκατελειμμένα.
Τριτοκοσμική εικόνα, απελπιστική κατάσταση και ντροπή είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην περιοχή των Σφαγείων στη Θεσσαλονίκη για να περιγράψουν την καθημερινότητά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η οδοποιία. Ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση, ενώ τον κοσμούν κάθε λογή σκουπίδια και μπάζα. Έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα και πετάνε τα μπάζα τους και ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση. Το έχετε δει και μόνοι σας. Έχουμε πάρει επανειλημμένα το Δήμο πάρα πολλές φορές. Δεν βρίσκουμε απάντηση τίποτα. Μόνοι μας καθαρίζουμε τους δρόμους, τα μπάζα. Έχετε δει και εσείς από το ρεπορτάζ σας τι γίνεται μέσα στην περιοχή αυτή. Οι ιδιοκτήτες έχουν εγκαταλείψει τα κύματά τους. Κανένας δεν έρχεται να καθαρίσει το χώρο του που ανήκει σε αυτόν. Και είναι στο έλεος του Θεού. Κάτι πρέπει να γίνει. Να έρθει κάποιος αρμόδιος της υπηρεσίας του Δήμου Καθαριότητας να καταγράψει τι γίνεται. Κάνουμε πελάτες διαρκώς. Με το που βρέχει, πλημμυρίζει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα αυτοκίνητα σπάνουν, πελάτες δεν μπορούν να έρθουν. Παρακαλάμε επανειλημμένως, έχουμε κάνει διαβήματα στο Δήμο, στις δημόσιες υπηρεσίες και δεν εισακουγόμαστε. Ο δρόμος είναι κάκιστος. Σε σημείο δηλαδή που πελάτες μας να μην θέλουν να μπουν μέσα στα μαγαζιά μας γιατί παθαίνουν ζημιά στα αυτοκίνητά τους και αυτά. Και ένα άλλο βασικό πρόβλημα βέβαια είναι και η καθαριότητα, η οποία η κάδη όπως βλέπετε είναι ελάχιστη. Του Δήμου το απορριμματοφόρο περνάει ελάχιστες φορές. Σε σημείο δηλαδή να μαζεύονται τόσα πολλά σκουπίδια και να υπάρχουν αισθήσεις μόλυνσης εδώ πέρα. Και έχουμε πρόβλημα γιατί εντάξει, περάσαμε κρίση. Έχουμε τώρα τον κορονοϊό που έχει πέσει η δουλειά μας. Δηλαδή να χάνουμε και πελάτες τώρα από το δρόμο ή από οτιδήποτε άλλο. Και εδώ πέρα δεν είμαστε και λίγες επιχειρήσεις παρόλο που. Έχουν φύγει κάποιες επιχειρήσεις από εδώ πέρα, έχουν μείνει αρκετές ακόμα και έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί στην τελική πληρώνουμε κιόλας και κάποια δημοτικά τέλη. Επιπλέον καταγγέλουν και λυπή καθαριότητα. Και βλέπετε στον κάδο, ότι ούτε από τα κάτω τα μέρη που είναι κάτι χαρτόνια δεν τα μαζεύουν. Έρχονται, δεν ξέρουμε πότε έρχονται και τι ώρα έρχονται. Από εκεί και ύστερα δεν μπορούμε τι να κάνουμε. Παρακαλάμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους. Την Ομαρχία, το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει αυτό το μέρος. Κάδους έχουμε εμείς τους αδειάζουμε. Με τα φορτηγά τα δικά μας πάμε και πετάμε κι εμείς. Σε κεντρικότερο σημείο. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, 12 στον αριθμό, ζητούν να μεριμνήσει ο Δήμος, έτσι ώστε να αποκτήσει η περιοχή την έγκλη που της πρέπει και να μην ντρέπονται, όπως λένε, να δείξουν στους πελάτες τους τα μαγαζιά τους. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα εκφράσουν τα παράπονά τους επόμενες ημέρες στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την κατάσταση τόσο της οδοποιίας όσο και της καθαριότητας. Κύριε, πληρώνουμε δημοτικά τέλη, θέλουμε δρόμο, θέλουμε καθαριότητα. Κάποιο μπορεί να μα βοηθήσει. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο Τσιμισχή, Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρο Νίκης. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια της Θεσσαλονίκης που χρήζουν να δώσουν σημασία και ο Δήμαρχος και όποιοι είναι υπεύθυνοι στο Δήμο για αυτά τα πράγματα. 50-60 οικογένειες ζούμε από εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα χάσουμε κι εμείς τη δουλειά μας, λόγω της κακής, τρέπεσαι. Έρχονται πελάτες, έρχονται και ξένοι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ντροπή. Για το κράτος μας είναι ντροπή. Και τι να κάνουμε. Αλλιώς πρέπει να τα κλείσουμε. Και πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, άμα τα κλείσουμε. Έχουμε 10 εργαζόμενους, θα μείνουν και αυτοί στον δρόμο και εμείς. Η περιοχή των Σφαγείων εδώ και χρόνια θεωρείται υποβαθμισμένη. Έντονα διαμαρτύρονται επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που δραστηριοποιούνται και στην Αλβανία, καθώς υπάρχει περιορισμός στα σύνορα με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η διακίνηση των εμπορευμάτων τους λόγω των ειδικών ρυθμίσεων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Από τον συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής γίνονται 300 περίπου είσοδοι την ημέρα. Σε απόγνωση βρίσκονται οι βιοτέχνες και εισαγωγοί της Βόρειας Ελλάδας με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο τρενείο της Κρυσταλλοπηγής. Λόγω των ειδικών ρυθμίσεων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού από το συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής γίνονται 300 είσοδοι την ημέρα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται προβλήματα με τα εμπορεύματά τους. 1000 διελεύσεις έχει η Κακαβιά και 300 διελεύσεις έχει η Κρυσταλλοπηγή. Την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή μας είπαν ότι η Κακαβιά είχε πάρα πολύ κόσμο, πολλά φορτηγά γύρισαν και πήγαν από την Κρυσταλλοπηγή. Οπότε δεν περνούσαν τα φορτηγά, περιμέναν και 2 και 3 μέρες. Έτσι. Οπότε, επειδή εμείς κάθε Παρασκευή έχουμε εξαγωγή που γίνεται στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Αμερική, εάν δεν φύγουν τα εμπορεύματα την Παρασκευή, έχουμε και πρόστιμα και ακυρώσεις. Έτσι. Και μας είπανε ότι αυτό το κάνανε, μας είπε ο εκτελονιστής μας από την Κρυσταλλοπηγή, ότι οφείλεται ότι βγάλανε τα ρούχα από τα ευπαθή τα προϊόντα, γιατί τα ευπαθή προϊόντα περνάνε πάντα. Έτσι.
Τώρα, μετά δύο μέρες, μετά την ενημέρωση που κάναμε και στο επιμελητήριο κλπ., μας είπαν ότι καλυτέρευσε η κατάσταση. Μέχρι στιγμής τώρα ακόμα περνάνε. Αλλά και εμείς, σαν τους συνεργάτες που έχουμε για να πάμε να ελέγξουμε την παραγωγή μας εκεί πέρα κλπ., δεν μας αφήνουν. Δηλαδή, αν μπω εγώ τώρα να πω ότι θέλω να πάω αύριο στην Αλβανία, μπορεί να μου δώσει μετά 7 μέρες να πάω. Καθυστερούν πάρα πολύ στα σύνορα. Χρειάζονται μια επιτάχυση λόγω των εξαγωγών, των επανεξαγωγών, γιατί εκεί γίνεται η παθητική τελειοποίηση των προϊόντων, με αποτέλεσμα να χάνουμε αρκετό χρήμα ως εξαγωγή. Ενώ η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, δεν έχει το περιθώριο να χάσουμε χρήματα από ακυρώσεις παραγγελιών και εξαγωγών, και εφόσον είναι εξαγώγημα προϊόν, πάει να πει ότι βοηθάει στην οικονομία και στην ολοκλήρωση της πίτας του χρήματος στην Ελλάδα. Τώρα, πόσες είναι αυτές οι εταιρείες, είναι σε μεγάλο... Είναι αρκετές εταιρείες που πηγαίνουν, έρχονται, άλλες μικρές, άλλες μεγαλύτερες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να το δούνε, να δώσουμε και εμείς κάποιο πιστοποιητικό, κάποιο... Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τα προϊόντα τα οποία όλα φεύγουν με χαρτιά, γυρνάνε με χαρτιά, και οι εταιρείες αυτές ότι κάνουν επανεξαγωγή. Αυτό αποδεικνύεται γρήγορα. Πρέπει να βγάλουν ενδεχομένως, θέλουν μια ειδική ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνει, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει, να τους δώσει μια πολύ πιο γρήγορη και ουσιαστική λύση. Αυτό που ζητούν είναι να αυξηθούν οι διελεύσεις που ισχύουν μόνο από την ελληνική πλευρά. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 346 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. Στα ύψη παραμένουν στην Αττική, στην οποία καταγράφηκαν 210 το τελευταίο 24ωρο. 19 εντοπίστηκαν στην Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή, ενώ δύο αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό. 5 κρούσματα καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Σημαθίας, εκ των οποίων δύο συνδέονται με γνωστές συρροές. 4 στην Περιφερειακή Ενότητα της Πιερίας, 3 κρούσματα στην Χαλκιδική, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή, 2 κρούσματα στο Κιλκής, 2 στην Πέλα, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή και 1 κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει σε επίπεδο επικράτειας στους 15.928. 77 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και τέλος δυστυχώς έχουμε ακόμα 8 καταγεγραμμένους θανάτους και 352 συνολικά στη χώρα, 131 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες, με διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας τα 78 έτη, ενώ το 96,9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Εν τω μεταξύ, ειδική εφαρμογή αναπτύχθηκε με συνεργασία του ΕΟΔΗ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία μπορεί με το κινητό του ο κάθε πολίτης να πληκτρολογεί τον ταχυδρομικό του κώδικα και να γνωρίζει ακριβώς τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην περιοχή που βρίσκεται. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο για αποφυγή σύγχυσης. Εφαρμογή στην οποία κάθε πολίτης θα πληκτρολογεί τον κωδικό της περιοχής του και θα ενημερώνεται από τον ΕΟΔΗ για τα μέτρα για τον κορονοϊό που ισχύουν εκεί που βρίσκεται, αναπτύσσεται από συνεργαζόμενους φορείς, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Σίγουρα η νεολαία με τις εφαρμογές θα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι θα προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα. Αλλά οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Γίνεται πιο καλό. Διαβάζεις το κινητό σου και ξέρεις τι σου γίνεται. Είναι κάτι καινούργιο. Τώρα κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα αυτό δεν ξέρω, αλλά. Ναι, πιστεύω πως θα βοηθήσει. Τώρα σε τι βαθμό δεν ξέρω, αλλά η νεολαία και οι άνθρωποι μέσης ηλικίας τώρα τα χειρίζονται τα κινητά άψογα. Πιστεύω πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Στόχος είναι να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα, έκτακτα ή σταθερά. Νομίζω αυτά είναι πρωτοποριακά μέτρα, πρέπει να εφαρμόζονται και όπου εφαρμόστηκαν είχαν επιτυχία. Μπράβο σε αυτούς που τα ξεκίνησαν και τα προχωρούν. Νομίζω τον κύριο Πιερικάκη. Τι κατεύθυνση πιστεύετε αυτή η πρωτοβουλία? Δεν υπάρχει και αντικατάστατο μέσο που να μπορεί να το ξεπεράσει. Βεβαίως είναι σωστή κατεύθυνση. Πρέπει. Οτιδήποτε μπορούν να ενημερώσουν, καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Ευπρόσδεκτο. Ναι, δηλαδή, πείτε με, η εφαρμογή αυτή θα είναι σωστή κατεύθυνση?
Φυσικά, εφόσον θα έχει όλη αυτή την ενημέρωση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε συνεργασία του ΕΟΔΗ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι καλύτερα να είμαστε μακριά από τα κινητά. Μακριά από το χρήση κινητών. Η εφαρμογή θα κάνει πιο καλύτερη την ενημέρωσή μας. Ενημέρωση. Προστατευτείτε απλά. Και χωρίς υπάρχει δεν υπάρχει ιός, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στο Google Play Store. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα κρούσματα στις μονές του Αγίου Όρου. Σήμερα εκτάκτως ο Σωτήρης Τσιόδρας επισκέφτηκε την περιοχή. Είναι μαζί μας ο Θοδωρής Δούκας, ο συνάδελφος από το Χαλκιδικηnews.gr. Θοδωρή, καλησπέρα. Θοδωρή, καλησπέρα. Ναι, μα ακούτε. Τώρα σε ακούμε, ναι, καλησπέρα. Ωραία, ωραία, καλησπέρα σας. Είναι η κατάσταση δύσκολη, έτσι. Δεν θα σηκωνόταν διαφορετικά ο επικεφαλής των λοιμοξιολόγων να πάει στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν υπήρχε και ζήτημα διαχείρισης. Εσύ τι εικόνα έχεις? Υπήρξε πραγματικά μεγάλη ανησυχία, διότι τις προηγούμενες ημέρες στην μονή του Αγίου Παύλου υπήρξαν 8 κρούσματα κορονοϊού σε μοναχούς. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε, στο Παναγιωτάκο της Θεσσαλονίκης. Και αυτή η κατάσταση ανησύχησε τους μοναχούς. Είναι και κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του? Σήμερα είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες ο κύριος Τσιόδρας με το νοσοκομείο. Είναι σταθερή η κατάστασή του, αλλά ωστόσο να σημειώσουμε ότι ο μοναχός είναι 85 ετών, είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κάποια υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο δύσκολο για τον ίδιο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τα πολλά κρούσματα είναι εκεί, δηλαδή, στην Αγίου Παύλου? Στην Αγίου Παύλου είχαμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι 8 κρούσματα. Ένα κρούσμα είχαμε στην Μονή Χιλανδαρίου και ένα κρούσμα στη Λακοσκήτη. Όμως αργά το απόγευμα σε έγινε γνωστό... συνέχεια, Θοδωρή, ιχνηλατημένα γνωρίζουν πώς προέκυψαν αυτά τα κρούσματα? Είναι προσκυνητές οι οποίοι μετέφεραν κορονοϊό μέσα στο Άγιο Όρος? Πώς ακριβώς έχει συμβεί? Τα κρούσματα τα οποία είναι επιβεβαιωμένα είναι σε μοναχούς. Αυτό το οποίο εικάζεται είναι ότι μεταφέρθηκε μέσω των επισκεπτών. Μάλιστα. Γι' αυτό και σήμερα το μεσημέρι μαζί με τον κύριο Τσιόδρα και τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, πήγε και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Υγείας των Καρεών και έκανε αρκετά τεστ, αρκετούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων όμως θα γνωρίσουμε αύριο μετά το μεσημέρι. Mm-hmm. Για να δούμε αν υπάρχει μια εξάπλωση της νόσου στην ευρύτερη περιοχή. Πάντα μιλάμε για μοναχούς και όχι για επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μοναχούς. Για μοναχούς. Και τα... Ναι, 10 κρούσματα ξέραμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι, άλλα 3 έγιναν γνωστά αργά σήμερα το απόγευμα, τα οποία είναι σε σκήτη κοντά στις Καριές, σε κάποια κοιλιά κοντά στις Καριές. Έχουμε συνολικά δηλαδή καταγεγραμμένα 13 κρούσματα στην Αθωνική Πολιτεία. Το ρεπορτάζ λέει ότι είχαν ληφθεί κάποια μέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης κορονοϊού, μάλλον για την ακρίβεια, για να μην περάσει ο κορονοϊός στο Άγιο Όρος, πόσο μάλλον να εξαπλωθεί. Δηλαδή, μαθαίνω ότι υπήρχαν θερμομετρήσεις, ότι είχε περιοριστεί ο αριθμός των προσκυνητών που δεχόταν οι μονές. Ισχύει αυτό το πράγμα ή αυτό έγινε κατόπιν εορτής? Όχι, ισχύει, Σάκη. Δεδομένου ότι στη Χαλκιδική είμαστε ακόμα υποκαθεστώς εκτάκτων μέτρων, να σημειώσουμε ότι η Ιερά Κοινότητα όλο το προηγούμενο διάστημα δεχόταν μέχρι 30 άτομα να επισκέπτονται καθημερινά την Αθωνική Πολιτεία. Πολύ λιγότερα από αυτά που έμπαιναν σε μια διαφορετική περίοδο, πέρσι το καλοκαίρι για παράδειγμα. Άρα λοιπόν υπήρξε ένας έλεγχος, θα μπορούσαμε να πούμε, μειωμένων προσκυνητών που έμπαιναν καθημερινά. Και επίσης στα λιμάνια της Ουρανούπολης και της Ιερισσού γινόταν κανονικά θερμομετρήσεις σε όλους τους προσκυνητές και υπήρχαν αυστηρά μέτρα με μάσκες και όλα αυτά που χρειάζονται και απαιτούνται βάσει των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι έγινε σύσκεψη αφενός μέρες στην Ιερά Κοινότητα, αφετέρου δε στην πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους, μεταξύ του κυρίου Τσιόδρα, του κυρίου Παπαγεωργίου και των μοναχών και της πολιτικής διοίκησης, και κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού στο Άγιον Όρος.
Έτσι λοιπόν είχαμε το απόγευμα μία απόφαση, μία εγκύκλιο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, η οποία λέει ότι θα πρέπει σε κάθε μοναστήρι να πηγαίνουν μέχρι 10 επισκέπτες και επίσης απαγορεύεται η μετακίνηση των επισκεπτών από μονή σε μονή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα, αν θέλετε, ένα μικρό τυπικό lockdown στο Άγιο Όρος. Δεν έχει αποφασιστεί μέχρι πότε θα ισχύει αυτό. Αύριο μαθαίνω ότι θα υπάρξει νεότερες συνεδρίες της Ιεράς Κοινότητας. Άρα λοιπόν θα γνωρίζουμε μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο αυτό. Και υπάρχουν αυστηρά μέτρα σε όλες τις μονές, στο Άγιον Όρος, mm-hmm. η Μονή Αγίου Παύλου και η Μονή Χελανδαρίου. Να πούμε ότι λόγω του ότι έχουν τα κρούσματα μέχρι και σήμερα είναι σε καραντίνα βεβαίως. Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, μαθαίνω ότι περιμένετε και τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας για ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιο Όρος τις επόμενες μέρες. Ναι, αυτό έχει γίνει γνωστό ότι θα επισκεφθεί την Μονή Παντελεή Μοναστήρι, το Ρώσικο Μοναστήρι του Αγίου Όρους. Βέβαια σήμερα με τα κρούσματα κορονοϊού που είχαμε υπήρξει μια παραφιλολογία για το αν πραγματικά υπάρχουν κρούσματα ή δεν υπάρχουν και αν όλα αυτά γίνονται για την επίσκεψη του Ρώσου στην Αθωνική Πολιτεία. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη θα γίνει, εκτός αν έχουμε κάτι άλλο απρόοπτο και περιοριστεί τόσο πολύ, οι επισκέψεις στο Άγιον Όρο στην Ιερά Κοινότητα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ στη Χαλκιδική. Να είσαι καλά. Τώρα. Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης ενώνουν τη φωνή τους με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για να περάσουν σε όλους τους πολίτες το μήνυμα ότι η χρήση μάσκας παραμένει το πιο ισχυρό όπλο στην προφύλαξή μας από τον κορονοϊό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα διανύμει στους πολίτες 4.000 δωρεάν προστατευτικές μάσκες. 4.000 μάσκες θα διανύμει δωρεάν στους πολίτες ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στο πλαίσιο δράσεων που συμβάλλουν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μία πρωτοβουλία λοιπόν του Φαρμακευτικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μας χορηγεί 4.000 μάσκες να τις μοιράσουμε στους συμπολίτες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία αυτή και η εκδήλωση δεν είναι μόνο για να μοιράσουμε μάσκες στον κόσμο, αλλά μαζί με τις μάσκες θα δίνουμε και τις οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα στη συμβολή της Οδού Μητροπόλεως με την Αριστοτέλους θα στηθούν δύο στάντα από τα οποία θα γίνεται η διανομή των μασκών. Κάθε μάσκα θα περικλείεται σε ατομική συσκευασία και στο πίσω μέρος της θα υπάρχουν οδηγίες για την ορθή χρήση της. Είναι μια πρωτοβουλία για να δείξουμε όχι μόνο την αναγκαιότητα της χρήσης της μάσκας στην εποχή του κορονοϊού που βιώνουμε, αλλά την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης επίσης. Και γι' αυτό το λόγο θα βρεθούμε το Σάββατο που μας έρχεται από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα στο χώρο της πλατείας Αριστοτέλους, πάνω από την πλατεία Αριστοτέλους, στο πεζοδρόμιο της Μητροπόλεως, ανάμεσα στο ξενοδοχείο του Ηλέκτρα Παλάς και το κινηματογράφο Ολύμπιον, εκεί που έχει το γυάλινο περίπτερο. Προτεραιότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τη σωστή χρήση της μάσκας και για την προστασία που παρέχει στη μάχη κατά της λίμωξης της νόσου του COVID-19. Κάποιες αποφάσεις, όπως η μη αναγκαιότητα της μάσκας που είχε ακουστεί τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, αφορούσε εκείνη την εποχή. Οι εποχές είναι διαφορετικές, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, η επιδημία αυτή έχει διαφορετική εικόνα από τη μία εποχή στην άλλη. Και επειδή είπαμε κάποτε ότι πρέπει να γίνει έτσι, δεν σημαίνει ότι μετά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άρα λοιπόν εμπιστευόμαστε όλοι τους ειδικούς επιστήμονες, αυτούς που εμπιστεύεται και η πολιτεία, και ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη φορά με την ίδια επιτυχία το κύμα όπως αντιμετωπίσαμε και την πρώτη φορά. Είχε προηγηθεί δωρεά υγειονομικού υλικού όπως προστατευτικές μάσκες και αντισηπτικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Θα επιστρέψουμε στην εκπαίδευση αμέσως τώρα, για καλό αυτή τη φορά. Θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη Δικαίου, τον Διευθυντή των Διεθνών Σχέσεων του City College. Σύνδεση με Skype. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, να περάσουμε μια από τα βαθιά, επειδή είναι περίεργες οι εποχές. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε καθόλου έτοιμοι και για αυτή την ακαδημαϊκή περίοδο, για αυτό το ακαδημαϊκό έτος, σε περίπτωση που χρειαστεί να περάσουμε από περίεργα μονοπάτια όπως το τέλος της προηγούμενης χρονιάς λόγω κορονοϊού. Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπονται από τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και
από τις διάφορες επιτροπές. Έχουμε το πρωτόκολλο, όλοι οι χώροι έχουν περάσει από απολίμανση. Υπάρχουν σταθμοί όπου γίνεται θερμομέτρηση, χρησιμοποιείται άλλη είσοδος, άλλη έξοδος για τους φοιτητές μας. Και πέρα από αυτό ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε ένα lockdown. Ευτυχώς η Θεσσαλονίκη φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλύτερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αν υπάρξει ακραία περίπτωση lockdown είμαστε πανέτοιμοι, όπως και όταν έγινε μέσα στην Άνοιξη, που μέσα σε μία μέρα μεταφέρθηκαν όλη η διδασκαλία μας online, χωρίς να καθυστερήσουν οι σπουδές των φοιτητών μας καθόλου. Να ρωτήσω ποιοι τομείς δείχνουν να παρουσιάζουν περισσότερη ζήτηση με βάση το τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Ναι, βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και δεν θέλω να φανώ έτσι ως άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν σπουδές οι οποίες δεν έχουν αξία. Πιστεύω ότι ό,τι σπουδάσει κάποιος άνθρωπος, ό,τι επιλέξει, όταν το κάνει με την καρδιά του, έχει καλές προοπτικές να πετύχει. Σωστό. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι τομείς εργασίας παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι της πληροφορικής, αυτοί που ξέρουν πολύ καλό προγραμματισμό, έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια εξαιρετική καριέρα. Γι' αυτό μάλιστα και εμείς ως ίδρυμα, το City College, προχώρησε στο να φτιάξει ένα εξαιρετικό μεταπτυχιακό που τρέχει σε Σαββατοκύριακα και απευθύνεται σε νέους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλους κλάδους αλλά θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους και να σπουδάσουν πληροφορική, να μάθουν προγραμματισμό. Επίσης, σπουδαία μεταπτυχιακά είναι όπως αυτά στη μετάφραση και στη διερμηνία. Εξαιρετικά μεταπτυχιακά είναι το Business Analytics and Decision Sciences. Είναι περιπτώσεις ανθρώπων που έκαναν τέτοιες σπουδές, βρήκαν δουλειά πάρα πολύ γρήγορα και θα έλεγα και μάλιστα πολύ καλοπληρωμένοι. Εντός ή εκτός? Α, όχι στο εξωτερικό. Όχι, πάντα στο εξωτερικό. Πάντως, διότι παρόλα αυτά, έχουμε γίνει πλέον διεθνείς πολίτες, έτσι, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν ξέρω αν είναι αδόκιμος. Πλέον δεν υπάρχουν σύνορα, κακά τα ψέματα, έτσι. Όχι, δεν υπάρχουν σύνορα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς το βιώνουμε λίγο περισσότερο, ίσως, αυτό ως ίδρυμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε φοιτητές από 60 διαφορετικές χώρες που έρχονται και σπουδάζουν. Οι μισοί φοιτητές μας είναι ξένοι. Mm-hmm. Έχουμε φοιτητές και από μακρινές χώρες. Πέρσι είχαμε από Καμπότζη, είχαμε από Ταϊβάν, από αραβικές χώρες. Και συνεχώς αυξάνεται η γκάμα των φοιτητών. Σαφέστατα, το να μπορείς να προσφέρεις εκπαίδευση η οποία μπορεί να ετοιμάσει ανθρώπους και για τις χώρες τους, αλλά και για να μπορέσεις να οδηγήσεις ανθρώπους σε μια καλή καριέρα, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Με ποια έννοια? Ότι είναι διαφορετικό το να βρεθείς κάπου που θέλεις και να αποκατασταθείς όσον αφορά στα εργασιακά σου, να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, και διαφορετικό είναι να βρεθείς κάπου τυχαία. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω πάρα πολλές σχολές μέσω των πανελλαδικών ουσιαστικά να υπάρχουν επειδή είναι 20, 50, 70 επιλογή κάποιου, με την έννοια ότι αισθάνεται καλά και μόνο που εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν το θέλει, δεν μπορεί ίσως να μην το παρακολουθήσει, μπορεί ξαφνικά να βρεθεί σε δρόμους τους οποίους δεν είχε επιλέξει και να κάνει ένα πολύ βασικό λάθος, κομβικό για την υπόλοιπη ζωή του. Θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Ένας μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αδίκως για κάποιο λόγο, αιώνιοι φοιτητές, είναι άνθρωποι που βρέθηκαν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που δεν ήταν η επιλογή τους. Ή που, ακόμα και αυτό να το δεχθούμε, ανακάλυψαν τα ταλέντα τους, τα ενδιαφέροντά τους, μετά την ηλικία των 18, που ξέρετε ότι ακόμα λειτουργεί πολύ έτσι το θυμικό, το συνέστημα και κάνουν επιλογές λανθασμένες. Από την άλλη μεριά έχουμε περιπτώσεις πλέον ανθρώπων, πολλών γονέων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί μας ήδη από την πρώτη και τη δευτέρα ηλικίου. Είναι ξεκαθαρισμένη η στάση τους, είναι ξεκάθαρες συζητήσεις με τα παιδιά τους. Δεν συμμετέχουν πλέον καθόλου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι.
τελειώνουν το σχολείο με επιτυχία, με υψηλή βαθμολογία, γιατί είναι προαίρεση για να σπουδάσει κανείς κοντά μας μια πολύ καλή βαθμολογία από το σχολείο, ένα πολύ καλό επίπεδο αγγλικών, γιατί είμαστε αγγλόφωνο ίδρυμα. Ως εκ τούτου έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν από την αρχή αυτό που θέλουν με εξαιρετικές προοπτικές, κάνοντας εδώ στην Ελλάδα και το πρώτο τους πτυχίο, το bachelor's, και το μεταπτυχιακό τους, το master's, τουλάχιστον στους τομείς που εμείς έχουμε εδώ ως ίδρυμα, γιατί από τη δική μας την έρευνα γνωρίζουμε ότι είναι σπουδές οι οποίες θα προσφέρουν μία καλή δουλειά. Αγγλική φιλολογία, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Η ψυχολογία έχει τεράστια ζήτηση που πλέον. Η πληροφορική, όπως ανέφερα, η διοίκηση επιχειρήσεων οικονομικών, όλα αυτά τα τμήματα ετοιμάζουν πάρα πολύ καλούς επαγγελματίες που θα μπορούν να διεκδικήσουν μια καλή θέση εργασίας. Mm-hmm. Μου επιτρέψετε μια τελευταία κουβέντα, επειδή αναφερθήκατε στα μεταπτυχιακά προηγουμένως, έτσι όπως έχει γίνει η αγορά εργασίας, δεν ξέρω αν ισχύει ήδη, αλλά νομίζω στα επόμενα χρόνια ένα μεταπτυχιακό θα είναι προαπαιτούμενο. Εδώ έχουμε φτάσει. Δεν φτάνει πλέον ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης παραδέχομαι ότι οι φοιτητές οι δικοί μας, επειδή έχουν συνέστηση ακριβώς των απαιτήσεων όταν βρεθούν σε ένα υψηλό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το έχουν προγραμματίσει αυτό στο μυαλό τους. Και μάλιστα τώρα βλέπουμε ότι πολύ καλοί φοιτητές, επειδή είναι οι προπτυχιακές σπουδές, το πρώτο πτυχίο, το bachelor's, διαρκεί 3 χρόνια στα βρετανικά ιδρύματα. Ναι. Σε ένα χρόνο μπορούν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, το οποίο μπορεί να είναι σχετιζόμενο με το γνωστικό αντικείμενο που κάνανε στο bachelor's, και ίσως να κάνουν και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, το οποίο αποκλίνει από την αρχική τους επιλογή, και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η γκάμα και η προοπτική για πολύ καλές εργασίες. Να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα μεταπτυχιακό στο digital marketing και να κάνει ένα ακόμα μεταπτυχιακό στο software development με προγραμματισμό, που είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός και μια πολύ καλή προοπτική εργασίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ και καλό ακαδημαϊκό έτος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9, όπως κάθε βράδυ, στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε βέβαια ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε φορά, ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις και αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Καλό βράδυ να έχετε.